Κύριε Σταματιάδη, νομίζετε ότι η αποτυχία που είχε η ΑΕΚ στην Κατερίνη μπορεί να έχει επηρεάσει δυσμενώς την ψυχολογία των παιχτών? Σωστό ότι οπωσδήποτε μετά το παιχνίδι είμαστε επηρεασμένοι, δυσμενώς και ψυχολογικώς προσδιοστέρευε ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει το... και το παιχνίδι αυτό της Κατερίνης ανήκει στο παρελθόν. Κάνοντας μια πρόβλεψη για την πίστη της Ρεβάν και μια σύντομη ανάλυση των δύο ομάδων, τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ? Νομίζετε δηλαδή ότι τα δύο γκολ αποτελούν όρια ασφαλείας για την ομάδα? Όρια ασφαλείας δεν νομίζω ότι αποτελούν ποτέ τα δύο γκολ σε ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μας δίνει πολλά περιθώρια για να τελειώσουμε το παιχνίδι όπως ακριβώς το θέλουμε. Από την πλευρά σας, φοβάστε ότι είναι ενδεχόμενο να συναντήσετε μια εντελώς καινούργια ντέρμπι από αυτή που είδατε στην Αθλαδίτσα? Οπωσδήποτε ναι, διότι στο γήπεδο τους θα παίξουν διαφορετικά. Οπωσδήποτε θα θέλουν να τρέψουν το 2-0, το οποίο είναι η βάρος τους. Και αυτό είναι υπέρ της ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι είναι και υπέρ μόνο, διότι θα παίξουν τελείως ανοιχτά, να καλύψουν τη διαφορά και έχω την εντύπωση και πιστεύω δηλαδή ότι θα βρούμε την ευκαιρία εμείς να βάλουμε ένα τέρμα. Νομίζεις ότι οι πληροφορίες που έρχονται από τον ντέρμπι, σύμφωνα με τις οποίες η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε κάποια άνοδο, είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό για σας? Πάντα υπολογίζουμε, βέβαια, διότι απίστευτα αποτελείται από τέσσερις χειροκροτήρες με διεθνή πείρα, είναι 7-8 διεθνείς, οι οποίες δεδομένη στιγμή μπορούν να παίξουν ένα μεγάλο μας. Το αν είναι τώρα αυτή τη στιγμή σε άνοδο ή αν είναι σε μία εκτόση, αυτό δεν παίζει ρόλο. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Κύριε Κωνσταντινίδη, κάτω από ποιες γενικά συνθήκες η ΑΕΚ δίνει τη ρεβάνς στον ντέρμπι? Κύριε Σόφο, το 2-0 του πρώτου γύρου οπωσδήποτε μας κάνει να αισιοδοξούμε. Βγαίνουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία, παρόλο ότι το σοκ της Κατερίνης ομολογώ ότι ήταν κάπως δυνατό. Είμαι βέβαιος ότι θα το ξεπεράσουμε. Γνωρίζουμε τη δυνατότητα της ντέρμπι και γενικά των αγγλικών ομάδων, αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βρει τον εαυτό της την ώρα της του αγώνος και όλα θα πάνε καλά. Μεγάλα 2-0 στη Φιλαδέλφεια, όχι να είναι μεγάλο ευκαιρία να περάσουν αυτή τη γύρα, αλλά θέλει από εκεί προσοχή πολύ. Θέλει πολύ βοήθεια. Μπορεί να βάλουμε ένα γκολ εκεί και μετά είναι το πράγμα από εμένα πλευρά είναι εύκολο αν βάλουμε ένα γκολ. Αυτό το σημείο. Για το μάτι αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο, ότι θα έχω αρκετή δουλειά. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την πρόσκληση. Από πλευράς φυσικής καταστάσεως και ψυχολογικής γενικά πώς είστε αυτή τη στιγμή? Εγώ αισθάνομαι πολύ καλά. Το ίδιο πιστεύω και για τους συναδέλφους. Ναι. Ποιος από τους παίκτες της ντέρμπι στο προηγούμενο μάτι, από τους κυνηγούς εννοώ, σου έκανε την καλύτερη εντύπωση και ποιον κατά κάποιο τρόπο φοβάσαι ή υπολογίζεις? Οπωσδήποτε ο Ρίο, ο Τζόρτζ και όπως μαθαίνουμε και ο Έξορ τώρα που επανέρχεται. Και μια τελευταία ερώτηση. Πόσες πιθανότητες δίνει στην άδεια πρόκληση? Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Δαλακούρα, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τη ρεβάνς της με την ντέρμπι υπό την ιδιότητα του παλιού αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος. Νομίζω ότι το σκληρό μάθημα της Κατερίνης ίσως παίξει περισσότερο θετικό ρόλο παρά αρνητικό στην απόδοση της ΑΕΚ. Βλέπω ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος μπορεί να κερδιστεί. Θέλει προσοχή, προσπάθεια και βέβαια και λίγο τύχη. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.